Αλλάζουμε θέμα, μεταφερόμαστε στη Γαστούνη, εκεί όπου το πρωί επαγγελματίες και κάτοικοι αντίκρισαν εικόνες χάους μπροστά από κοσμηματοπολείο σε κεντρικό δρόμο της πόλης, που τη νύχτα βρέθηκε στο στόχαστρο διαρρηκτών. Οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο να εισβάλλουν στο κατάστημα. Οδηγώντας με την όπιστα ένα αγροτικό αυτοκίνητο, γκρέμισαν στην κυριολεξία τα πάντα, έκαναν τη δουλειά τους ανενόχλητοι, αφαιρώντας σχεδόν τα πάντα και τράπηκαν σε φυγή. Είναι με Σικάγο, λένε οι κάτοικοι της Γαστούνη, ζητώντας ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή τους. Κρανίου τόπος, τι να αντικρίσουμε. Αυτά μόνο στο Σικάγο γίνονται, που λέει ο λόγος. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται η κατάσταση έτσι. Είδαμε αστυνομία, είχαν βάλει κορδέλα γύρω-γύρω, χάλια, ένα αυτοκίνητο μέσα σε ένα μαγαζί. Τι να πω, μείναμε, πάθαμε σοκ. Σενάριο κλεμμένο από κινηματογραφική ταινία. Εκτέλεσαν κατά γράμματα ξημερώματα της Τρίτης οι δράστες του περιστατικού που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία της Γαστούνης. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο, βρέθηκαν μπροστά από κοσμηματοπολείο στο κέντρο της πόλης και με τη μηχανή αναμένη έβαλαν όπισθεν και μπούκαραν στο κατάστημα, διαλύοντας τα προστατευτικά ρολά και φυσικά την τζαμαρία. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, άδειασαν στην κυριολεξία το μαγαζί αφού δεν άφησαν παρά ελάχιστα κοσμήματα και έφυγαν σαν κύριοι. Σοκαρισμένοι και έκπληκτοι αντίκρισαν το πρωί εικόνες χάου στο κατάστημα, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διπλανοί καταστηματάρχες αλλά και ο κόσμος που περνούσε από το σημείο. Μιλούν για κατάσταση Σικάγο στη Γαστούνη, καθώς τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων τείνουν να γίνουν ρουτίνα στην περιοχή. Και ήρθαν εδώ αυτοί να πούμε και πήρανε φόρα και τα σπάσαν, τα διαλύσαν, δεν αφήκαν. Ναι, μπήκανε με την όπισθεν, με το αγροτικό μέσα. 4 ώρα τη νύχτα, πετάχτηκε η γυναίκα που να βάλουν και μένει, ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά αυτοί είχαν γίνει άφατοι, τα είχαν πάρει ό,τι ήταν. Τέτοιο ακριβώς όχι, αλλά κάθε μέρα γίνονται. Εμένα συγκεκριμένα με έχουν κλέψει 3 φορές. Μου έχουν ανοίξει το σπίτι 3 φορές. Το αδερφό μου το σπίτι το έχουν ανοίξει. Τώρα πρόσφατα πάλι είχαν ξανανοίξει. Πρέπει να γίνει, το κράτος πρέπει να πάρει μέτρα σοβαρά, όχι. Αλλά τι γίνεται, πιάνουν τον κλέφτη και τον αφήνουν. Εγώ τους είπα τότε που μου κλέψαν το σπίτι, λέω ότι έπιανα μέσα να τους σκότωνα. Και τι μου είπανε, θα πας φυλακή μου, λέμε σου. Αυτό είναι. Δεν ήμουν εδώ, τώρα πέρασε εγώ σήμερα και κοιτάω τον κόσμο που ήταν μαζωμένος, όλο μέσα στην τράπεζα όπως ήταν. Αλλά ήταν στο ξενοδοχείο. Το ίδιο μαγαζί πήγαν πάλι να το ανοίξουν, αλλά τους προλάβανε πάλι. Αυτά συμβαίνουν συχνά πυκνά. Όλοι φοβόμαστε και στα σπίτια μας και στα μαγαζιά. Όλοι φοβόμαστε. Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα και μας ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, και εμείς δίπλα είμαστε. Κάτοικοι και επαγγελματίες της Γαστούνης, με αφορμή και την κινηματογραφική διάρρηξη, τα ξημερώματα εκφράζουν φόβο και ανησυχία, με δεδομένο πως η μικροεγκληματικότητα στην περιοχή ανθεί, ενώ έντονο προβληματισμό εκφράζουν και για την ατιμορρησία των παρανόμων, καθώς μπορεί να συλλαμβάνονται όπως λένε, ωστόσο φυλακοί δεν μπαίνουν. Ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης και περισσότερες περιπολίες, ώστε να προστατευθούν οι περιουσίες τους αλλά και οι ίδιες τους οι ζωές. Το περιστατικό εκτός το βράδυ έγινε ό,τι έγινε, μπήκανε μέσα με το αυτοκίνητο, λίγο πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει τόσο, σε τόσο μεγάλο μέγεθος τέτοιο περιστατικό. Απλά έχει καταντήσει και λίγο ρουτίνα. Είμαστε συνηθισμένοι τον τελευταίο καιρό, όλη την ώρα κάτι ακούμε. Αλλά όχι τόσο σε τέτοια έκταση. Όχι, αλλά όλη την ώρα κάτι γίνεται. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι δεν γίνεται σωστά, κάτι τέτοιο, κάτι αστυνόμευση. Έχει γίνει λίγο η ανοχή λίγο περισσότερο από όσο πρέπει. Αλλά αυτό το χάλι που γίνεται είναι λίγο πρωτοφανές. Άμα δείτε τα περιστατικά, οι Γαστούνοι πρωτοστατούμε σε αυτό. Ότι γίναμε Σικάγο. Ναι. Βέβαια φοβόμαστε. Τι πιστεύετε να υπάρξει, να υπάρξει πιο με καλή αστυνόμευση. Να υπάρξει πιο καλή αστυνόμευση. Και όταν θα τους πιάνουν τους κλέφτες, να μην τους αφήνουν πάλι για τις παραβάσεις. Τι θα πει. Όλοι πεινάμε. Και όλοι δυστυχούμε εδώ πέρα. Με αυτοκίνητο να σπάσουν το μαγαζί, όχι. Αλλά μικροκλοπές σε καθημερινή βάση, ναι. Άρα χρειάζεται αστυνόμευση. Χρειάζεται, ναι. Αυστηρή αστυνόμευση. Αυστηρή αστυνόμευση. Και όταν θα τον πιάνουν, να μην τους ο εισάγγελε να λέει ελεύθερος,